Κυρίες και κύριοι, επιτέλους, ναι, η Kardashian της Ελλάδος είναι η Ζέτα. Η Ζέτα, του ταξίδι το ποδοσφαιριστής, ναι, η γυναίκα. Ναι, ταξίδι γυναίκα, ναι. Ζέτα Θεοδωροπούλου, η κοπέλα με το λαγουδάκι και τα λοιπά. Παλιά. Βλέπετε, ναι, παλιά, πώς ήταν παλιά και πώς είναι σήμερα. Δεν είναι η ίδια Kim Kardashian. Η ίδια, εντωμεταξύ, εγώ την ακολουθώ και στο Instagram, βλέπω τις φωτογραφίες και τώρα τελευταία, τώρα είναι το μακιγιάζ, είναι τα μαλλιά, είναι έτσι τα κιλάκια της που έχει κάνει και τις εγκυμοσύνες που είναι ωραίο το παπουδάκι. Είναι ίδια, δηλαδή στις φωτογραφίες αν δεις τα μάτια, τα μήλα, το σώμα, πιστεύω ότι είναι η Kim Kardashian της Ελλάδος, πλέον. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Είναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις και στο styling είναι πολύ ακραία, δηλαδή είναι πολύ στυλιζαρισμένη, δεν ξέρω αν τις, προφανώς, όχι, δεν θα το πω αντιγράφει, αλλά σταυμάζει την οικογένεια Kardashian. Όχι, δεν φαίνεται η κοπέλα. Υπάρχει μια φωτογραφία την οποία δεν την έβαλα, η οποία, παιδιά, είναι ίδια, μα ίδια σας λέω, και η Kim Kardashian. Μα και στο Instagram, μπείτε στο Instagram, θα δείτε τις φωτογραφίες, όλες είναι... Ναι, είναι, παιδιά, ίδια και η Kim Kardashian, δηλαδή τη θαυμάζει. Ναι. Με τη μόνη διαφορά, βέβαια, ότι δεν έχουμε καταλάβει την αλλαγή της πάρα πολύ, γιατί δεν μένει στην Ελλάδα αυτή την περίοδο, μένει στην Ιταλία, ξέρεις. Ο ταξίδις παίζει σε ιταλική ομάδα. Μήπως πηγαίνω έρχεται, γιατί έχω δει, νομίζω και με την, κάνει παρέα και με την, νομίζω, την Παναγιώταρου, δηλαδή προφανώς πηγαίνω έρχεται. Ναι, σίγουρα πηγαίνω έρχεται, αλλά όμως το μεγαλύτερο διάστημα είναι στην Ιταλία, σίγουρα, μας πει είναι σύζυγό της. Γι' αυτό και δεν έχουμε καταλάβει την αλλαγή αυτή, γιατί αυτή η αλλαγή συγκεκριμένη είναι τώρα τελευταία. Ναι, τώρα τελευταία. Έτσι. Τώρα τελευταία έχει γίνει ίδια, δεν ξέρω τώρα. Το styling, τι έχει πειράξει, τι έχει κάνει, εντάξει, κάποια πραγματάκια έχει πειράξει, φαίνεται. Άνετα τη λες, είναι η Kim Kardashian, ίδια, είναι, ρε παιδί μου, καθρέφτης. Ναι, δηλαδή, αν βάλεις μία από την άλλη από εκεί, δεν ξέρεις ποια είναι τις δύο η Kim Kardashian. Ξέρεις κάτι, η Ζέτα το είχε παλιά, είχε αυτή την ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου, να είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Τώρα μου κάνει εντύπωση που επέλεξε να μιμηθεί την Kim Kardashian. Γιατί τώρα δεν μιμήθηκε ένα μοντέλο το οποίο το γνωρίζει πολλοί κόσμος, μιμήθηκε μια κοπέλα την οποία τη γνωρίζει όλος ο κόσμος. Εντάξει, τη ταιριάζει όμως. Δηλαδή δεν μπορούσα να πεις, τη βλέπω και με το ξανθό, τη βλέπω και με το μελαχρινό, τη πάει το μελαχρινό. Πιο πολύ. Ναι, όχι, τη πάει. Ναι, όχι, σίγουρα. Εντάξει, απλά ίσως αυτό που σου είπα είναι λίγο ακραίο το μακιγιάζ, το styling όλο είναι υπερβολικό. Για κάποιους μπορεί να είναι πολύ, ας πούμε, στημένο όλο αυτό, σαν κούκλα είναι. Πλαστική κούκλα. Όχι από τις πλαστικές, εννοώ το όλο το μακιγιάζ, το μαλλί. Αλλά τη ταιριάζει. Δεν μπορούσα να πεις ότι τη ταιριάζει. Και γιατί όχι να έχουμε κι εμείς τη δική μας Kim Kardashian. Και εφόσον λέμε Kim Kardashian, θέλω να μας πείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Είναι η ίδια η Kim Kardashian ή τα δικά μου ματάκια βλέπουν αστεράκια. Να μας πει ο κόσμος. Αυτή τη φορά δεν βλέπω αστεράκια. Να κάνετε λοιπόν το σχολείο σας. Θέλουμε πάρα πολύ να σχολιάσετε αυτή την αλλαγή που βλέπετε. Ή τις διαφορές που θα μπορούσε να έχει με την Kim Kardashian. Ή τις διαφορές που έχει η ίδια με τον εαυτό της. Δηλαδή, δείτε την ξανθιά και δείτε τη μαυρομάλα. Σχολιάστε το. Θέλουμε πάρα πολύ να δούμε λοιπόν τα σχόλιά σας τώρα στο GR Express.